Με ζητήσατε. Ναι, περάστε. Μπορώ να μάθω με ποιο δικαίωμα πήρατε την πρωτοβουλία να εξαιρέσετε την Κατερίνα από τις βάρδιες του χειρουργείου? Υπήρχε σοβαρός λόγος. Σας ακούω. Μήπως ήταν καλύτερα να μιλήσετε με την ίδια? Δεν το κρίνω απαραίτητο. Ακούστε, κύριε Χατζησταύρου, γνωρίζω ότι σας αρέσει να παριστάνετε τη μεγάλη ιδιαιτέρα των αδικημένων και μια που η Κατερίνα είναι κόρη μεγαλομετόχου δεν ανήκει στους προστατευόμενούς σας. Αλλά και η υπομονή έχει τα ωριά της. Η Κατερίνα είναι σύμφωνη με την απόφασή μου. Ασφαλώς. Η Κατερίνα είναι επαγγελματίας και σέβεται την ιεραρχία. Σε αντίθεση με εσάς που δεν σέβεστε τίποτα και είστε λαζονικοί. Αποφάσισα να εξαιρέσω την Κατερίνα από το χειρουργείο γιατί αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει προβλήματα. Όχι, γιατρέ. Εσείς είστε το πρόβλημα. Και η Κατερίνα θα επιστρέψει σήμερα κιόλας στα καθήκοντά της. Έγινε σαφής. Απολύτως. Να πάω τώρα στους ασθενείς μου. Ακόμα βλέπω εφιάλτες. Νομίζω ότι θα ξυπνήσω και θα είναι δίπλα μου. Το ξέρω ότι είμαι τυχερή. Είμαι εδώ, έχω μια δουλειά που αγαπάω. Αλλά η ζωή μου με βασανίζει, γι' αυτό νιώθω τόσο άσχημα. Ευχαριστώ, Μαρία. Σε ευχαριστώ που είσαι ακόμα δίπλα μου και με στηρίζεις. Το ευχαριστώ. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό.